κοινωνικό έργο που προσφέραμε. Όχι μόνο κόψαμε πόρους, αλλά κόψαμε από όλα τα άλλα για να βοηθήσουμε την κοινωνική πρόνοια. Το κάναμε γιατί πιστεύουμε στην κοινωνική πολιτική και στη συνοχή που πρέπει να έχει η κοινωνία μας αυτές τις δύσκολες ώρες. Και ευχαριστούμε πάρα πολλούς συμπολίτες μας που ανώνυμα μας βοηθούν καθημερινά. 3 χρόνια ήταν το ταξίδι δύσκολο, με φουρτούνες, μικρές νίκες, για ενδιάμεσα λιμάνια, αλλά και προορισμό μοναδικό. Ένα ταξίδι όσον αφορά τον καπετάνιο, δεν υπάρχει επιστροφή παρά μόνο τελική άφηξη. Ο Δήμαρχος δεν μπορεί να παρατηθεί στα δύσκολα, να παρατήσει το καράβι. Γι' αυτό είναι εδώ μέχρι το τέλος της θητείας του. Τώρα, πριν το νέο ταξίδι, αναλογίστηκα για τη νέα δέσμευση. Ένα ταξίδι με νέους όρους, με χρόνο για ολοκλήρωση όσων πριν 3 χρόνια οραματιστήκαμε μια μεγάλη ομάδα φίλων για να αλλάξουμε τη ρόλη. Οι συνθήκες στην αυτοδιοίκηση τώρα είναι πολύ διαφορετικές. Λιγότεροι πόροι, ασύμμετρες ευθύνες, το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο λόγω της κρίσης είναι αρνητικό. Υπάρχει απαξίωση του πολιτικού προσωπικού. Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης στην αυτοδιοίκηση και στους αιρετούς. Η αυτοδιοίκηση έχει μετατραπεί σε διοίκηση. Η γραφειοκρατία μας πνίγει. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, παρά το ότι γαλουχήθηκα μέσα στην αυτοδιοίκηση, επιλέγω να απέχω. Είμαι υποχρεωμένος στους πολίτες που με ανέδειξαν δήμαρχο. 38 μήνες της θητείας μου και άλλους 6 που απομένουν, έδωσα και θα δώσω τίμια και ψηλήρητα όλες μου τις δυνάμεις για το συλλογικό καλό. Η παράταξή μας, εκλεγμένη και μη, αποτελείται από πολύ ικανά στελέχη. Πολλοί πρόσφεραν ήδη πολλά, ενώ κάποιοι άλλοι ίσως να μην τους έδωσα τις ευκαιρίες που έπρεπε και τους δώσω συγγνώμη. Δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και μέλη δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, λαϊκά μέλη που συμμετείχαν στην διοίκηση του Δήμου και κάποιοι που στα ενδιάμεσα αποστασιοποιήθηκαν αφήνοντας χώρο σε άλλους, όλοι εργαστήκαμε με ανταπάρνηση, ακολούθησαν την πολιτική που μαζί χαράξαμε και κυρίως τήρησαν τον κώδικα ηθικής για τον οποίο δεσμευτήκαμε. Σεβαστήκαμε κάθε ευρώ του οριακού λαού. Δεν υπήρχε σκιά για κανένα και σε καμιά περίπτωση. Και αυτό το λάβαρο, επιστρέφτε μου να το κρατήσω ψηλά.